Thank you.
Ένα πάντα. Τι ώρα είναι τώρα στο Λονδίνο? 2 ώρες πίσω. Θα το δοκιμάσω πιο ύστερα. Okay. Θα σε δώσω το κλαμπ. Φεύγετε! Εξήχασα ένα φάκελο και ήρθα να τον πάρω. Θέλετε να σας πάρω πουθενά, πάω προς το κέντρο. Όχι, Μαρίνα μου, θα πάρω το αμάξι. Αγάπη μου, λαλώτο, γιατί ξέρω ότι είσαι αρισκελωτικάς. Γιώργο μου, να τα καταφέρω να βρεθούμε. Με παρεξηγάς. Κάμε τη δουλειά σου, Μαρίνα, έτσι είμαστε μόνα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Κατάλαβες τώρα. Περίεργο. Ποιος είναι? Η Τζέννη. Τι να συμβαίνει, πριν λίγο να μιλήσαμε. Απάντησε, ναι. Έλα, Τζέννη. Γιώργο, έχει κανένας άλλος κλειδί εκτός από μένα? Ο Πανίκος. Εσύ του έφυγες κλειδί. Εκτός από τον Πανίκο, αποκλείεται να είναι ο Πανίκος. Τι συμβαίνει, Τζέννη? Μπήκε κάποιος στο σπίτι την ώρα που κοιμόμουν. Εσύ είσαι καλά? Ναι. Γιώργο, σκέφτομαι να αλλάξω τις κλειδαριές, αν δεν σε πειράζει. Τι συμβαίνει, Γιώργο? Κάποιος μπήκε μέσα στο σπίτι, λέει. Να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο Αντρέας λέει να ειδοποιήσει την αστυνομία. Δώσε τους χαιρετισμούς μου. Μα τι να πω στην αστυνομία, δεν πήρανε τίποτα. Αυτό ήταν λάθος που σε πειράζει, θα το χειριστώ μόνη μου. Τζένι, μπορεί να είναι ο Πανίκος, ξέρεις τον? Δεν ήταν ο Πανίκος, Γιώργο, μακάρι να ήταν ο Πανίκος. Γιατί είσαι τόσο σίγουρη? Άστο, θα τα πούμε αύριο. Γιώργο, θέλω να προσέχεις. Δεν έχω κανένα άλλο στον κόσμο εκτός από σένα. Να προσέχω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γιατί ανησυχείς? Μπορεί να είναι ένας τρόπος να σε κάνει να ανησυχήσεις. Τα κάνουν αυτά οι γυναίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Τζέννη είναι έτσι χαρακτήρας. Είμαι σίγουρος όμως ότι μου είπε όλη την αλήθεια. Τι θαυμάζεις, ε?
αν πάθω τίποτα. Θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι. Δεν θα πάθει τίποτα. Ούλα πάνε καλά. Άκουσα τον γιατρό ένα που είπε. Εφούμε να πεθάνω. Ο γιατρό δεν είπε έτσι πράγμα. Ακούστε με, μπορεί να μην έχουμε άλλη ευκαιρία. Θέμα, ακούω. Αν πάθω τίποτα. Θέλω το μωρό μου να βαφτιστεί Γιώργος. Γεωργία. Γιώργος, Γεωργία. Γιώργος. Γιώργος. Γεωργία. Ευχαριστημένος που μένα. Κάνε τα πράγμα. Από τη συμπεριφορά μου στο μέλλον τα γαμπρώ. Ποιος σου λέει μέλλοντας γαμπρός. Και ούτε για σένα. Γιατί μάθας καλά. Μόνο που μπορώ να καταλάβω τα παιχνίδια μου παίζεις. Ένα πράγμα να θυμάσαι. Δεν πρόκειται σε πια κανένας που μένα. Μόνο πεθαμένη να αφήσεις που λόγω μου. Που ξέρεις ότι θα πεθάνεις πρώτος. Κι όσο να φύγει πρώτος, μόνο ο Θεός το ξέρει. Αγάπη σπάνια, να φύγουμε. Αρέσκει σου να μου είναι σπάσεις, ναι. Να θυμάσαι ότι είμαι εύκολη αντίπαλος. Όπως αισθάνθηκες δίπλα μου τόσα χρόνια, έτσι θα σταθώ κι εγώ τώρα, Άντρεα. Δεν πρόκειται να σε κρίνω για τίποτε. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το σωστό και τι πρέπει να κάνεις με τη ζωή σου. Μίλα μου, Άντρεα. Πες μου τα ούλα. Είμαστε όμως τα αδέρφια. Σου είπα πώς τη γνώρισα. Ναι. Ήτανε μόλις είχε βγει από το ψυχιατρίο. Ψυχιατρία. Φαρίσου. Θέλω. Για να φάεις. Δεν θέλω. 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 Σου είπα ότι είχε χάσει το μωρό της στη Γέννα και την έκλεισα μέσα για κάνα δύο χρόνια. Είχε περάσει καιρός, ήταν καλύτερα. Προσπαθούσε να συνέλθει. Δεν άντεχε όμως μέσα στο φρενοκομείο και την έβλεπε ένας γιατρός σε κλινική. Και τι έγινε? Ένα πρωί πριν από κάνα χρόνο περίπου, μόλις είχα φύγει από την ανασκαφή ενός τάφου, ήμουν σε άσχημη κατάσταση και πήγα κατευθείαν στο φυτώριο. Ήθελα να απομονωθώ, να μείνω λίγο μόνος. Την είδα να με περιμένει εκεί. Κάθονταν πάνω σε ένα πεζουλάκι ανάμεσα στα λουλούδια. Μου φάνηκε τόσο φοβισμένη, τόσο ευάλωτη, τόσο συναισθαλμένη.
Έτρεξα κατευθείαν κοντά της. Έτρεμε. Είσαι καλά, τι κάνεις εδώ, παιδιά? Δεν περίμενα σας. Εμένα, γιατί? Σημαίνει κάτι, πώς μπορώ να βοηθήσω? Παιδάκι μου, εσύ τρέμεις. Έλα να πάμε μέσα να σου κάνουν ένα ζεστό, να συνδυαστείς. Βοηθάμε, βοηθάμε. Πάμε κάπου να μιλήσουμε. Πού? Κάπου που να μπορώ να ξαπλώσω. Ναι, αλλά πού? Όπου θέλετε. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο. Την έβαλα και έκανε ένα καυτό μπάνιο και ζήτησε να μας φέρουν κάτι να φάει στο δωμάτιο. Έφαγε σαν να είχε να φάει πολύ καιρό. Κι έτσι όπως ήταν με τον Μπουρνούζη, ξάπλωσε στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκε. Τη σκέπασα και έμεινα να την κοιτάω. Είχε περάσει κανένα μισάωρο και ένιωσα την ανάγκη να καπνίσω. Φρόνσο. Μην το λύθεις. Φρόνσο, ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Θέλω να πω στην αγκαλιά σου και να μιλήσουμε. Μείναμε 3 με 4 ώρες μαζί. Από τότε έρχεται και με βρίσκει όποτε μπορεί. Κι εγώ δεν έχω τη δύναμη να της αρνηθώ. Τι σημαίνει όποτε μπορεί? Παντρεμένη? Συζύει με κάποιον. Συζύει με κάποιον? Ναι. Τι γίνεται άμα θέλεις να τη δεις ή άμα θέλεις να της μιλήσεις? Δεν κάνω τίποτα. Περιμένω να έρθει εκείνη κοντά μου όποτε μπορεί. Φρόσο, μωρέ, τη δυνατή μου.
Είμαι. Πιο δυνατή από μένα. Ναι. Τους ξέρεις γιατί. Δεν. Θέλω να μάθω. Γιατί είναι εσύ τίποτα σε αυτήν τη ζωή που να μην το έπαθα. Ό,τι και να γίνει, δεν έχω τίποτα να χάσω. Ούτε τη ζωή μου την υπολογίσω. Εσύ όμως έχεις. Γι' αυτόν είσαι ευάλωτος. Σηκώστε, δεν θέλεις να αρχίσουμε. Όλα μια χαρά. Έγινε όμως το βάζει. Τηλεφωνήσουν και ο Ρώσος. Έρχεται. Καλώς να ορίσει. Going get ready. I want to see you dancing. Πρόσεξε ότι κάνουμε το επιτήρες για να την σπάσει της φρόσος. Έχει καμιά που μπορεί να την σπάσει της φρόσος. Όλα τα μωρά στην πίστα. Πας στο μωρό μου. Δεν τα ρώτησε εν τότε, ξέρεις τότε την αγαπώ. Δεν μου συμβαίνει, πάθαινε τίποτα το μωρό. Όχι, μια χαρά είναι το μωρό. Εγώ αν είμαι καλά. Είναι αυτό το κάθαρμα που έχει το καμπαρέ. Ξαναήρθες άμεσα. Μια-δυο φορές με την αντροπαρέα, Κυριάκο, Χριστάκη και εσύ. Έλα, πάμε.
Ποιος θα του δώσει πάλι? Ένα κάθαρμα που είχε εγκατασταθεί στη Λέμεσο. Διακινεί ναρκωτικά και κάνει εμπόριο λευκής σάρκας. Αλλά δεν μπορεί να τον αγγίξει κανείς προς το παρόν. Καλά, εσύ πού τα ξέρεις τον Ταούλη? Από το Χριστάκη και τη Μαρίνα. Τι θα βάλετε? Καλύτερα να μην τα αλλάξω. Προτιμώ το ίδιο. Κι εγώ. Φέρε μας ένα μπουκάλι ουίσκι. Έχω αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Γι' αυτόν έχω τον Τεζαλάδης. Μήπως έχει χτύψει ένα μύχος? Δεν έχει σημασία. Ο γιατρός είπε μου ότι να προσπαθήσει να το διαλύσει με φάρμακα. Αλλά προειδοποίησε με ότι υπάρχει περίπτωση να παραλύσει η αριστερή μου πλευρά. Είπες σου ότι υπάρχει περίπτωση να... Μπορεί. Αν δεν διαλύσει, μπορεί. Θέλω να μου σχεθείς πως αν συμβεί οτιδήποτε, να πιάσεις το μωρό μου. Δεν θέλω να καταλήξεις. Υπόσχομαι σου στο μωρό μου που έχασα. Να τη μεγαλώσω σαν δική μου. Αλλά δεν θα χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ελένα. Αν έζουσαν το μωρό μου, πόσο χρόνο ήταν να ήταν σήμερα? Δεν ξέρω. Πόσο? Ρωτώ σε, θυμάσαι? Πολλά συγχυσμένα μες στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, φίλος. Δεν μου είπε κανένας τίποτα. Έχει 3 χρόνια που σε ξέρω, πρώτη φορά μιλάς για τον θέμα. Τι συμβαίνει?
βοηθεί να φάμε. Sorry. Μου κλείεται. Ήταν τελείως διαφορετική. Charge the DP to 200. Stand back. The adrenaline. Three hundred. Stand back. 360. Stand back. 3 minutes continual observation. Stand by around the clock. I need to notify the police. Και έξω. Να μου τα το μπουκαμές. Σου αρέσει. Έκαμε στο για να μου αρέσει. Έκαμε το για να με ξαναερωνευτείς το τσουλάκι μας εκουβάλισες. Τώρα θέλει να πεις ότι ζηλεύκεις. Με πέσεις μια νεύρα μου. Ποιος είναι ποιος που μου εκουβάλισες σήμερα. Για τούτο που τα κάμε στο ταούλα. Ποιος είναι η Σταύρο, θέλω να ξέρω να μου περιμένει. Είναι που η δουλειά σου. Είναι που τη δουλειά μου. Εμπελάτης όπως όλοι οι άλλοι. Πώς δεν το ξέρεις, έχεις την εμπιστοσύνη. Ξανά έχω τα ίδια με τον Ρώσο. Να μου θέλεις να πεις. Άι, στο πάρουμε σπίτι.
No, as I've already said, when the patient was admitted, he was already in a coma. Yes, the life support system was found disconnected. His family can be reached at the address I gave you. Good night. I apologize for calling at this hour, but you did ask to be informed of any adverse developments. Who is this? Dr. Peter Q. Is he dead? No, we got there just in time. The life support system was found disconnected. Jesus Christ. The police want to talk to the family. I had to give them the address of his brother. Yes, that's fine. So you should. Thank you for the update. You're welcome. Should you be in London sometime, I'd be happy to see you. Good night. Ρώσο. He was gorgeous today. I'd like you to dance only for me. Ναι, πάμε να φύγουμε και χειροτερεύουν τα πράγματα που πες. Ναι. She's booked for tonight. Gentlemen! Gentlemen! Let's go downstairs for a drink. And calm down. She will be yours tomorrow. Good night. Αντιλαμβάνεσαι πως για να κλείσει συμφωνία, όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν.
Η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να λέει ότι είναι τίμια. Πρέπει να δείχνει κιόλας. Κρίμα. Αν είσαι ο διαφορετικός, μπορείς να είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι η τελευταία δουλειά που είναι να κάνεις. Να πιάσω πολλά λεφτά και να σε τραβήσω πίσω. Να σου κάνω και το μωρό που θέλεις και να μείνεις σπίτι σου. Έναν τούτον που θέλεις πάντα. Να μου δεν τζομπούγα μέσα σήμερα. Πελάνες με. Ήρθες? Ναι, κοιμήσου. Κοροϊδεύει. Το ευχαριστιέται. Μου λέει ψέματα ότι υποφέρει, ότι θέλει να φύγει. Γι' αυτό δεν θέλει να πηγαίνω στο μαγαζί. Που σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Μπορεί και να υπάρχει. Μπορεί να ζει ακόμα. Γι' αυτό κι εγώ μπορεί να τη ζηλεύω ακόμα παραπάνω και να σ' αγαπώ ακόμα περισσότερο. Τζένι. Άσε με να σου μιλήσω, Γιώργο. Η Χριστάλα σ' αγάπησε. Αλλά μακάρι να με άφηνες να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ κι εγώ. Μπορεί η ζωή να μένει τα δίκαια μαζί μου, αλλά κι εγώ δεν ήμουν δίκαιος μαζί σου. Αν μ' αγαπάς όμως, Τζένι, πρέπει να με καταλάβεις.
Μπορεί η Χρυσταλλα να με ζει, αλλά τα μωρά μου. Τι απογίναν τα μωρά μου. Πρέπει να μάθω. Τι απογίναν τα μωρά μου. Κάποιες ώρες. Έγινε τίποτε που πρέπει να ξέρω. Ο Χωστρόι μιλάει αγάμων. Ξέρω το. Και με έναν ποιος μου εγγυάται πως δεν θα θέλει να μείνει μαζί τη. Κι αν είναι έτσι όπως τα λέει, σημαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα η Φρόσα θα δουλεύει για μένα. Κι εγώ χάνω την πηγή του πλούτου μου. Ώσπου να πιάσει ο Χωστρόι υπηκότητα, ενάχει το βάρος της σε χρυσάφι. Εκτός αν έχεις άλλα κολλήματα. Είπα σου το. Εγώ δεν έχω κολλήματα. Αφού ένεσεις, δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε. Πρέπει να κλείσω. Κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Αγαπώ σε. Κι είμαι αποφασισμένος να τελειώσω την ταλαιπωρία σου. Έχει μου εμπιστοσύνη. Είναι η τελευταία φορά που πρέπει να κάνεις κάτι για μας και ύστερα να έχεις τη ζωή που θέλεις. Υπόσχομαι σου το. Ούτε και εσύ μπορείς να κοιμηθείς. Ζώσαμε με τα φαντάσματα. Εσένα. Εμένα με ζώνουνε κάθε μέρα. Ανδρέα, θέλω να μάθω για τα παιδιά μου. Αύριο θα πάμε στο χωριό της πεθεράς μου. Θα ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Πίνεις ένα ουίσκι? Πίνω. Jesus!